Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Εγώ είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα μου για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe, όπως επίσης και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξεκινάω λέγοντάς σας ότι ντρέπομαι γιατί πήρα καφέ απ' έξω και χρησιμοποιώ πλαστικό ποτηράκι και καλαμάκι, γιατί συνήθως φτιάχνω τον καφέ μου στο σπίτι και το παίρνω μαζί μου όλη μέρα και διατηρείται μια χαρά, είτε κρύος είτε ζεστός, μέσα σε αυτό το ποτήρι θερμός από την Εσπρέσο, που είναι αγαπημένο της ζωής μου, όχι μόνο αυτών των δύο μηνών. Κλείνει πάρα πολύ καλά, δεν στάζει τίποτα. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω ξαναδείξει, αλλά νομίζω ότι αξίζει να σας το ξαναδείξω, γιατί γενικά προσπαθώ να βγάλω το πλαστικό από τη ζωή μου τελείως. Και θα βρείτε και χάρτινα καλαμάκια στα σούπερ μάρκετ, αν θέλετε κι εσείς να αντικαταστήσετε τα πλαστικά. Λοιπόν, να σας ζητήσω σήμερα να μην προσέξετε τα νύχια μου. Ξέρω, είναι η ώρα να κάνω αλλαγή στο ημιμόνιμο, αλλά το έχω αφήσει για τελευταία στιγμή πριν φύγω για διακοπές. Και ξεκινάω από αυτό εδώ το primer, για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει. Δεν σας έχω πει όμως τόσες λεπτομέρειες. Είναι ένα Skin Perfect Primer με δίκτυο προστασίας 30 από την Dermalogica. Εγώ αυτή την εταιρεία δεν την ήξερα. Να σας πω ότι έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά όταν το εφαρμόζετε στο πρόσωπό σας, η οποία δεν ενοχλεί όμως και μετά από λίγο φεύγει. Και έχει και αυτό εδώ το μαγικό μέσα στη συσκευασία που σου επιτρέπει όσο κατεβαίνει το προϊόν να κατεβάζεις και αυτό, ώστε όταν φτάσεις στο τέρμα να μην χάσεις καθόλου προϊόν από το σωληνάριο. Είναι το αγαπημένο μου primer, το φοράω κάθε πρωί και δεν χρειάζεται να φοράω και αντιλιακό εκείνη την ώρα, είτε φορέσω foundation μετά είτε όχι, πολλές φορές το φοράω αυτό σκέτο και βγαίνω έξω, βάζοντας και λίγο concealer. Ένα κονσίλερ που έχω λατρέψει για να διορθώνω τις ατέλειες στο πρόσωπο, όχι γύρω από τα μάτια, είναι αυτό εδώ από τη Laura Mercier. Είναι στην απόχρωση SC4, λέγεται Secret Camouflage και συνήθως συνδυάζω και τις δύο αυτές αποχρώσεις. Λιγότερο από αυτήν και περισσότερο από αυτή εδώ την πιο ανοιχτόχρωμη. Παιδιά, καλύπτει τα πάντα, τις κοκκινίλες, τα σπυράκια, τα σημάδια που μπορεί να έχετε. Δηλαδή είναι μια επένδυση την οποία σας την προτείνω ούτως ή άλλως. Το εφαρμόζω με τα δάχτυλα και αμέσως μετά βάζω και το foundation μου ή το βάζω μετά το foundation μου και σίγουρα το σετάρω με πούδρα από πάνω. Μιλώντας για foundation, το Star Foundation αυτών των δύο μηνών είναι σίγουρα το stick της Wet n Wild. Δεν το περίμενα με τίποτα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το υγρό της Wet n Wild μου άρεσε, αλλά διαπίστωσα ότι στον ήλιο φαινόταν πάρα πολύ έντονα η υφή της επιδερμίδας μου. Αυτό εδώ λοιπόν και έχει ωραία κάλυψη και λιένει την επιδερμίδα και δεν φαίνεται η υφή της επιδερμίδας απότομη στον ήλιο. Να σας πω ότι όλα τα προϊόντα μακιγιάζ για τα οποία σας μιλάω σήμερα, τα περισσότερα μάλλον, τα έχω εφαρμόσει και σήμερα στο πρόσωπό μου σε αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο αν σας αρέσει πείτε μου να σας το φιλμάρω. Αυτό εδώ λοιπόν το foundation είναι σε stick, είναι για όλες τις επιδερμίδες θα έλεγα εγώ. Το έχω στην απόχρωση Golden Honey και σας το προτείνω, έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια και είναι και πρακτικό να το πάρεις μαζί σου και σε ταξίδι. Πάμε σε concealer, φυσικά θα σας μιλήσω για το Tarte Shape Tape. Παιδιά, εντάξει, δικαιωματικά έχει τη φήμη που έχει, είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά είναι τόσο πηχτό και έχει τόσο καλή κάλυψη που νομίζω ότι αυτό εδώ το μπουκαλάκι θα σας κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Η απόχρωση που έχω είναι η 275 Light Medium Sand. Πάμε σε σκιές ματιών, γιατί τις είδα τώρα μπροστά μου και δεν μπορώ να μην σας μιλήσω για αυτές. Είναι το Liquid Catsuit από την Wet n Wild επίσης. Για αυτήν σας έχω ξαναμιλήσει γιατί μου την είχαν στείλει. Είναι η απόχρωση Shells and Whistles και τη φοράω σήμερα εδώ στο εσωτερικό του ματιού, σε σχεδόν όλο το κινητό βλέφαρο δηλαδή, και στο εξωτερικό έχω βάλει αυτή εδώ την απόχρωση, την οποία πήρα και την αγόρασα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και λέγεται Ruby Heist. Θα σας σουατσάρω και τις δύο αποχρώσεις για να τις δείτε και στο χέρι μου και θα σας πω ότι στεγνώνουν αρκετά γρήγορα, δεν μαζεύουν στο βλέφαρο χωρίς να χρειαστεί να βάλετε primer ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης μπλεντάρονται πάρα πολύ ωραία και σβήνουν προς τα πάνω με οποιοδήποτε πινέλο. Αυτό είναι το Shells and Whistles και αυτό είναι το Ruby Heist. Λοιπόν, να προχωρήσω και να πάω σε ένα τελείως διαφορετικό προϊόν. Σε ένα προϊόν που δεν έχει να κάνει ούτε με μακιγιάζ, ούτε με περιποίηση, ούτε με τίποτα. Απλά έτσι για να σπάσουμε λίγο το βίντεο. Θα σας μιλήσω για αυτά εδώ τα ακουστικά.
Αυτά τα ακουστικά λοιπόν, επειδή μερικοί από εσάς ίσως να γνωρίζετε ότι εμένα η ζωή μου είναι η μουσική, επειδή κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο, τα ακουστικά μου είναι πάρα πολύ σημαντικό αξεσουάρ. Αυτά όμως δυσκόπευα να τα αγοράσω. Αλλά στο πρόσφατο ταξίδι μου στο Λονδίνο, διαπίστωσα πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο ότι δεν έχω πάρει μαζί τα ακουστικά για να μιλάω τέλος πάντων ή για να ακούω κατά τη διάρκεια της πτήσης κάποια ταινία που ήθελα να δω. Οπότε ήθελα ακουστικά που να συνδέονται ενσύρματα ή ασύρματα με το τηλεφωνό μου. Και λέω αφού ενσύρματα έχω, γιατί δεν παίρνω ασύρματα. Και βρήκα αυτά εδώ από την JBL, τα οποία είναι και πάρα πολύ άνετα, διπλώνουν, είναι πολύ compact, συνδέονται με Bluetooth με το κινητό σας. Παιδιά, ο ήχος δεν υπάρχει, η αξία τους είναι 60 ευρώ, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή τιμή για ένα τέτοιο ζευγάρι ακουστικών. Και τα έχω λατρέψει. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι δεν θα ξαναταξιδέψω και δεν θα αφήσω το σπίτι ποτέ ξανά χωρίς αυτά. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο μακιγιάζ και να σας μιλήσω για μάσκαρα αυτή τη φορά. Θα σας μιλήσω για αυτή εδώ την αδιάβροχη μάσκαρα της Tarte. Λέγεται Lights Camera Splashes. Μη φοβάστε να παραγγείλετε προϊόντα Tarte. Είχα κάνει το βίντεο και γενικά βλέπω ένα δισταγμό σε αυτό, δεν περνάνε τελωνίο και τη συγκεκριμένη τη δοκίμασα και πλένοντας το πρόσωπό μου, παιδιά, δεν έφυγε, τι να σας πω, ούτε κομματάκι, τίποτα, δεν τρέχει καθόλου, είναι πάρα πολύ ανθεκτική στο νερό και μου δίνει και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή εδώ φοράω σήμερα στα μάτια μου, είναι η καινούρια της NYX, λέγεται On The Rise Volume Lift Scara και πραγματικά είναι σίγουρα μία από τις αγαπημένες μου, θα την έχω μαζί μου σε όλες τις διακοπές, σίγουρα το καλοκαίρι. Θα πάρω και τις δύο βασικά, αυτή για τα μπάνια και αυτή για το βράδυ. Πάμε τώρα σε μία παλέτα, αυτή είναι η Ignite Wonder Face παλέτα της MAC, εντάξει, εκτός το ότι το packaging είναι εκπληκτικό. Θέλω να σας δείξω και την παλέτα, γιατί αυτό εδώ το χρώμα, το Wonder Years, το χωράω ως ρουζ σήμερα στο πρόσωπό μου και θα έλεγα ότι αυτό και αυτό είναι ρουζ, τα υπόλοιπα μπορεί κανείς να τα πει highlighters και αυτό έχει λίγο χρώμα, μπορείτε να το βάλετε ως topper, στο bronzer σας. Γενικά είναι μια πολύ ωραία παλέτα με πάρα πολύ ωραία απόδοση, αν τη βρείτε online τώρα που έχει και κάτι εκτόσεις και κάτι προσφορές, αποκτήστε τη, δεν θα το μετανιώσετε καθόλου και έχει και καθρεφτάρα πάνω, έτσι. Θα σας δείξω μόνο τις δύο. Τρεις αποχρώσεις βασικά, το highlighter και αυτές τις δύο στο χέρι μου. Το highlighter εδώ. Αυτήν εδώ που τη φοράω ως ρουζ. Και αυτήν εδώ που φοράω σήμερα. Λοιπόν, βλέπετε το highlighter πόσο λαμπερό είναι, αλλά και τα άλλα έχουν απίστευτη γυαλάδα. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι η τελευταία αγαπημένη μου τάση και συνήθεια το ρούς μου να έχει γυαλάδα, ειδικά για το καλοκαίρι και την άνοιξη. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη περισσότερα highlighters. Αυτή την παλέτα σας την είχα δείξει και την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, που κάναμε το βίντεο με τα drugstore προϊόντα. Είναι από την MUA, λέγεται Glow Highlighting Kit και θα χρησιμοποιήσω το άλλο μου χέρι αυτή τη φορά για να σας σουατσάρω τις αποχρώσεις. Θα σας δείξω και τις τρεις. Εγώ σήμερα φοράω αυτήν εδώ την απόχρωση στο πρόσωπό μου ως highlighter. Είναι αρκετά χρυσή και οι άλλες είναι αρκετά πιο σκούρες όπως βλέπετε. Αυτή μπορείτε να τη βάλετε και ως ρούζ αν θέλετε να είναι λαμπερό. Γενικά μία πολύ value for money η παλέτα. Αλλά το αγαπημένο μου όλων highlighter για αυτό το δίμηνο είναι αυτό. Λέγεται Bloom Time και είναι από την Wet n Wild. Παιδιά, αυτή η απόχρωση δεν υπάρχει και αυτή η γυαλάδα δεν υπάρχει. Επίσης, τι να πω, δεν ξέρω, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Είναι έτσι πιο διαφανές σε χρώμα, δεν έχει τόσο έντονο χρώμα όπως τα άλλα, αλλά δίνει μία γυαλάδα και μία λάμψη που θα τη ζηλεύανε πολλά high-end highlighters. Θα καθαρίσω λίγο τα χέρια μου και θα σας μιλήσω για προϊόντα αντιλιακά και αυτομαυριστικά. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα προϊόν από τη Lancaster, όμοιό του εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει. Είναι το Suntree 65 Instant Self Tan, Self Tanning Jelly. Να σας πω ότι απλώνεται σαν όνειρο μετά το μπάνιο, δεν αφήνει κοιλίδες, απλώνεται πάρα πολύ καλά και απορροφάται πάρα πολύ καλά από την επιδερμίδα και σου δίνει αυτό το ψεύτικο ίσα που μαύρισμα, το οποίο έχεις αποκτήσει μετά από 1-2 μπάνια. Να σας πω επίσης ότι δεν ξεβάφει αμέσως τα ρούχα, αλλά αν φοράτε λευκά και υδρώσετε, ενδεχομένως μία σκιά να υπάρξει στο εσωτερικό της λευκής σας μπλούζας, σας το λέω γιατί αυτό μου έτυχε. Και επειδή υδρώνουμε πολύ αυτές τις μέρες, θέλει λίγο προσοχή, εντάξει δεν είναι τίποτα τραγικό. Γενικά είναι ένα προϊόν όμως που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, με εντυπωσίασε για το άμεσο αποτέλεσμα που δίνει, ειδικά στα πόδια που δεν μαυρίζουν και πολύ εύκολα, αν το βάλετε, είναι
Wow. Λοιπόν, σε αντιλιακά έχω κάνει ειδικό βίντεο για αντιλιακά, δεν θα μείνω πολλή ώρα. Σας βάζω το link εδώ πάνω για να το δείτε, αλλά θέλω να σας πω ότι τα αγαπημένα μου τελικά από όλα αυτά που σας είχα δείξει είναι για το πρόσωπο το Tinted Oil Balance αντιλιακό από την Απιβίτα και αυτό εδώ το Sports BB με SPF 50 από τη Shiseido. Τη Απιβίτα έχει SPF 30 και τα δύο έχουν χρώμα λοιπόν και είναι τα αγαπημένα μου για φέτος. Και για το σώμα κορές 50, παιδιά, αυτό μέσωσε, πέρασα 4-5 ώρες στην παραλία και πρέπει να το εφάρμοσα 7-8 φορές στο σώμα μου. Ευτυχώς δεν κάηκα. Πέρασε ίσα λίγο ήλιος ώστε να φαίνεται ότι έχω πάει για μπάνιο. Τόσο ήθελα, δεν θέλω παραπάνω εγώ. Δεν θέλω να καίγομαι. Λοιπόν, πάμε πίσω σε προϊόντα μακιγιάς και θέλω να σας μιλήσω για το κραγιόν που φοράω, γιατί έχω αναπτύξει μία αγάπη για τα nude κραγιόν τώρα που η MAC τα λάντσαρε και πάλι με ειδική έτσι, σημασία στα nude κραγιόν. Τόσο nude εγώ δύσκολα φοράω, να σας πω την αλήθεια. Έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ ως περίγραμμα, είναι το χρώμα Mauve από την NYX και μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο με διάφορα κραγιόν. Και στα χείλη μου έχω βάλει το Act Natural, θα σας το σουατζάρω να το δείτε, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, που λίγο γκριζάρει, λίγο μοβίζει, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν είναι πολύ εύκολο χρώμα, θα πω εγώ. Θέλει να έχεις αρκετά τονωσμένα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, τα μάτια σου και τα μαγουλά σου, για να μπορεί να σταθεί τουλάχιστον στη δική μου λογική και επιδερμίδα. Και μ' αρέσει πολύ της MAC και το Reverence. Παιδιά, δείτε τι ωραίο ροζάκι είναι αυτό. Εγώ nude το λέω κι αυτό. Είναι ένα baby pink, το οποίο το έχω ερωτευτεί κανονικά. Φεύγουμε από τη MAC, πάμε όμως και σε άλλα προϊόντα χιλιών, γιατί έχω πολλά να σας δείξω. Και θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ το χρώμα, παιδιά, κάθε φορά που το φοράω, με ρωτάνε ποιο είναι. Λοιπόν, είναι το νούμερο 60 Matte Lipstick από την 17 και είναι αυτό το κερασί, να το πω. Φούξια δεν το λέω. Δεν ξέρω, πείτε το εσείς όπως θέλετε. Πάντως είναι αυτό το πολύ ωραίο έντονο χρώμα που μου πάει τρελά και νομίζω ότι θα πηγαίνει τρελά και σε ξανθές. Να σας πω ότι μου αρέσει πολύ η φόρμουλα της Catrice του Liquid Lipstick Generation Matte. Και ειδικά αυτό το χρώμα που λέγεται Girls Bite Back είναι φανταστικό. Και επίσης μου αρέσει πολύ και αυτό το χρώμα από την NYX, το οποίο είναι το Milan από το Soft Matte Lip Cream. Θα σας το σουατσάρω και αυτό εδώ. Είναι ένα πολύ πιο mauve χρώμα, αλλά το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Πάμε σε ένα προϊόν για τα μαλλιά, το οποίο σήμερα έχει σώσει τη μέρα και είναι αυτή εδώ η λάκα από τη Lorvain. Είναι η Extra Strong Hold, με, από ό,τι βλέπω από το 1 μέχρι το 5 πάει η δυναμική της λάκ. Και είναι το νούμερο 4. Παιδιά, ούτε τα κολλάει τα μαλλιά, έχουν φοβερή κίνηση, αλλά τα κρατάει, παίρνει και το φριζάρισμα, εδώ τα τριχάκια τα οποία πετάνε. Και δεν ξέρω, με έχει σώσει και ειδικά αυτή η συσκευασία που είναι και 100 ml, μπορείτε να την πάρετε μαζί σας και σε ταξίδι, είναι πάρα πολύ πρακτική. Επίσης ένα άλλο προϊόν για τα μαλλιά είναι αυτό από την Bumble & Bumble και δεν είναι το κλασικό σας dry shampoo, το ξηρό σαμπουάν που έχετε συνηθίσει. Είναι ένα ξηρό σαμπουάν με χρώμα που σημαίνει ότι έχει αρχίσει και βγαίνει λίγο η ρίζα και θέλουμε να την φέρουμε σε ομοιομορφία με το υπόλοιπο χρώμα των μαλλιών, ψεκάζουμε αυτό και μας δίνει και πιο φρεσκολουσμένη όψη και λίγο όγκο, αλλά και χρώμα στη ρίζα. Το αγαπώ, λέγεται Brownish Hair Powder, γιατί εγώ έχω καστανά μαλλιά, νομίζω ότι υπάρχει και για ξανθά. Ένα gadget φανταστικό που βρήκα είναι αυτή εδώ η οδοντόβουρτσα. Είναι από την Oral-B, δεν είναι η κλασική οδοντόβουρτσα που τη φορτίζεις ξανά για να λειτουργήσει. Έχει όμως on-off και έχει μπαταρίες μέσα, δεν ξέρω αν κανένα ανοίγει αυτό, έχει μια εσοχή εδώ πέρα, νομίζω ότι ανοίγει και μπορείς να τις αλλάξεις τις μπαταρίες. Και παιδιά, δονείτε, η οδοντίατρός μου είπε ότι είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει, γιατί εγώ τα τρίβω πάρα πολύ τα δόντια μου, καμιά φορά τα τραυματίζω κιόλας τα ούλα μου. Οπότε μου λέει, δεν πειράζει, θα πάρεις αυτό που ξέρει πόση πίεση να ασκεί στα δόντια σου και είναι και εύκολο, παιδιά. Ξεμπερδεύεις σε χρόνο, ντετέ και τα νιώθεις έτσι πάρα πολύ καθαρά το δοντάκια σου μετά. Τελειώνω, δεν θα σας κουράζω πολύ ακόμη. Έχω ένα προϊόν για τα φρύδια. Είναι το Catrice Brow Idol Sport Proof Mascara. Το φοράω και αυτό σήμερα στα φρύδια μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει αυτό το φανταστικό μικρό βουρτσάκι και πάρα πολύ έντονο χρώμα. Και γεμίζει τα φρύδια και τα κρατάει στη θέση τους. Έχω το Dark Brown. Θα μπορούσα ίσως να πάρω και μία απόχρωση λίγο πιο ανοιχτή. Και τέλος,
θέλω να σας μιλήσω για αυτό εδώ το Setting Spray, από τη Radiant Professional. Είναι το Detox Setting Spray. Λέει ότι αποτοξινώνει, είναι refreshing και ελέγχει και τη λιπαρότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το mist του. Δείτε, δεν ξέρω τώρα αν θα το πιάσει κάμερα, πόσο απαλό είναι. Πάρα πολύ ωραίο σπρέι έχει και νομίζω ότι κάνει και αυτό που λέει. Είναι μια πολύ ωραία λύση, έτσι πιο οικονομική. Επίσης 100 ml, σκέφτομαι ότι θα ταξιδέψετε και ψάχνω να σας βρίσκω και καλές συσκευασίες για αεροπλάνο αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, πατήστε τώρα το like, περιμένω τα σχόλιά σας. Σας στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!